Με φως ηλαρών και ύμνους προς την ελευθερία και το Ολυμπιακά ιδεώδη, η Ελλάδα υποδέχεται το νέο χρόνο και στέλνει από την Ακρόπολη το δικό της μήνυμα. Μοναδικό υπερθέαμα. Απευθεία σύνδεση με το αιώνιο σύμβολο της αρμονίας. Φαντασμαγορικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για την υποδοχή του 2000. Ξενάγηση στις πρωτοχρονιές του κόσμου από τηλεοπτικά δίκτυα 60 χωρών. Παρούσα η ΕΡΤ και η Ελλάδα. Ο περίφημος ιός του 2000 δεν τόλμησε να εμφανιστεί τουλάχιστον ακόμα. Φαίνεται πως ιτήθηκε από τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του. Πανέτοιμη η χώρα μας για όλα τα ενδεχόμενα. Πρωτοχρονιάτικη έκπληξη με πολιτικές προεκτάσεις από τη Μόσχα. Ο Γέλτσιν ανήγγειλε την παραίτησή του. Όλες οι εξουσίες στον πρωθυπουργό Πούτιν. Ο Γέλτσιν ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλήψεις του. Το καλύτερο πρωτοχρονιάτικο δώρο στους ομήρους του Ινδικού Airbus. Οι αεροπυρετές τους άφησαν ελεύθερους μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα. Οι ίδιοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν πάραυτα το Αφγανιστάν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Βρισκόμαστε μόλις 3 ώρες πριν από το 2000. Ήδη όμως οι χώρες στις νότιες και ανατολικές περιοχές του πλανήτη μας έχουν περάσει στην επόμενη χρονιά. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, επίκεντρο του εορτασμού για την υποδοχή του 2000, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν απόψε στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, στο Θυσίο, καθώς και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας και βεβαίως σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη από αυτή την ώρα αρχίζουν οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και την Ακρόπολη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και σύσσωμη πολιτική ηγεσία της χώρας θα υποδεχθούν το 2000 και θα παρακολουθήσουν τις λαμπρές εκδηλώσεις στο σύμβολο της αιώνιας αρμονίας, την Ακρόπολη, από το κέντρο Διόνυσος. Συνδεόμαστε αμέσως με την Ακρόπολη. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Ιωαννίδης. Πάντα με τον οποίο θα συνδεθούμε σε λίγο να μιλήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες ετοιμασίες. Εκεί από την Ακρόπολη φωτισμένη έχουν αρχίσει ήδη οι εκδηλώσεις με το πρόγραμμα των συναυλιών. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο με τον χώρο που γίνονται και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και θα κορυφωθούν βεβαίως τα μεσάνυχτα. Θα επιχειρήσουμε όμως ένα γύρο στον κόσμο με τους ανταποκριτές της ΝΕΤ. Στον κόσμο λίγες ώρες πριν από τον ερχομό του 2000. Να πάμε πάλι στην Ακρόπολη όμως πριν επιχειρήσουμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Υόρκη. Επιστρέφουμε λοιπόν στο χώρο όπου έχουν ξεκινήσει κάποιες συναυλίες. Βλέπουμε ήδη κάποιους από τους εργαζόμενους εκεί για τις εκδηλώσεις. Βάζουν τα τελευταία κομμάτια
εκεί που χρειάζονται γύρω από τον χώρο των εκδηλώσεων. Οι εργασίες λοιπόν δεν έχουν σταματήσει. Κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ήδη, παρά το γεγονός ότι η μέρα μπορούμε να πούμε ότι μας τα χάλασε κάπως σήμερα με τη βροχή. Ευχόμαστε βεβαίως να κρατήσει, να μην χαλάσει αυτή τη μεγάλη, τη λαμπρή γιορτή, μέσω της οποίας η ΕΡΤ με το σήμα της, την εικόνα αυτή που θα πάρουμε στις 12 η ώρα από εδώ, θα τη μεταδώσουμε σε όλο τον πλανήτη. Αυτά κυρίες και κύριοι από την Ακρόπολη, θα δούμε σε λίγο και πάλι τι γίνεται εκεί. Να προχωρήσουμε, υποδεχόμαστε το νέο αιώνα με μια νέα Ελλάδα, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, με κύρος, δύναμη και αισιοδοξία. Τονίζει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντσιμίτης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Γεννήθηκε και γεννιέται η προοπτική μιας Ελλάδας ακόμα πιο ισχυρής, με συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη, προσθέτει ο Πρωθυπουργός. Ελληνίδες, Έλληνες, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θέλω να σας ευχηθώ ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και προκοπή. Το 2000, το νέο έτος που αρχίζει αύριο, είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Αφήνουμε πίσω μας έναν αιώνα συγκλονιστικών μεταβολών για την ανθρωπότητα. Ανοίγει ένας νέος αιώνας και μια νέα χιλιετία που θέλουμε όλοι να φέρει ένα καλύτερο μέλλον με ειρήνη και ανθρωπιά. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, υποδέχεται τον νέο χρόνο με σιγουριά και αισιοδοξία. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα καλύτερη. Μια χώρα που πορεύεται με σταθερότητα και ασφάλεια. Που δίνει στους πολίτες της τις ευκαιρίες για οικονομική προκοπή. Αυτά μπορεί για πολλούς σήμερα να ηχούν αυτονόητα. Χρειάστηκε όμως η επίπονη, επίμονη και σταθερή προσπάθεια όλων μας για να γίνουν πραγματικότητα. Αυτή η προσπάθεια είναι που επιτρέπει να βλέπουμε σήμερα, εμείς οι Έλληνες, το αύριο με αισιοδοξία. Η πορεία ως εδώ δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε ανεμπόδιστη. Αντιμετωπίσαμε πολλές δοκιμασίες και προκλήσεις. Η Ελλάδα γνώρισε τους κραδασμούς της διεθνούς αντιπαράθεσης στη γειτονιά της, με την κρίση στο Κόσοβο. Κρατήσαμε όμως σταθερά τη χώρα σε μια πορεία λογικής. Γίναμε συντελεστής σταθερότητας και παράγοντας ειρήνη στην περιοχή. Η Ελλάδα σήμερα έχει κεντρικό ρόλο στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη των Βαλκανίων. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Πιο πρόσφατα οδηγήσαμε τη σχέση μας με την Τουρκία σε ένα νέο δρόμο, στο κοινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δρόμος της ειρήνης και της συνεννόησης είναι ανοιχτός. Και η γειτονική χώρα μπορεί να αδράξει αυτή την ευκαιρία προς το συμφέρον και των δύο λαών. Γνωρίσαμε τη χρονιά που πέρασε το φωνικό σεισμό της Αθήνας. Σήμερα η σκέψη μας είναι όσο ποτέ κοντά στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά. Η προσπάθεια για την πλήρη εξάλληψη των αποτελεσμάτων των σεισμών συνεχίζεται αταλάντευτα. Ελληνίδες και Έλληνες, το 2000 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Χωρίς πολιτική διαπραγμάτευση, με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα θωρακίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά την οικονομία της και θα ανοίξει ακόμα περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. Γεννήθηκε και γεννιέται η προοπτική μιας Ελλάδας, μιας κοινωνίας ακόμα πιο ισχυρής. Μιας κοινωνίας με συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Μιας κοινωνίας με ανθρωπιά και ποιότητα ζωής. Μιας κοινωνίας δυναμικής, που δίνει τον πρώτο ρόλο στον πολίτη, στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, υποδεχόμαστε τον νέο αιώνα με μια νέα Ελλάδα, με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με κύρος, με δύναμη και αισιοδοξία. Η νέα χρονιά φέρνει σε όλους μας νέες ευκαιρίες. Φέρνει μαζί της την ευκαιρία να ζήσουμε όλοι μαζί,
σε μια Ελλάδα ακόμα καλύτερη. Για αυτή την Ελλάδα, για αυτό το μεγάλο στόχο, σας καλώ να πορευτούμε όλοι μαζί και τη νέα χρονιά. Με λογισμό και όνειρο. Με δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας υποσχεθήκαμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το γύρο στον κόσμο. Θα πάμε τώρα στη Βηθλέμ. Θα συνδεθούμε απευθείας εκεί με τον απεσταλμένο μας τον Πάνο το Χαρίτο, που θα μας μεταφέρει την εορταστική ατμόσφαιρα περίπου 2,5 ώρες πριν από τον ερχομό του 2000. Να σε καλησπερίσω, Πάνο, και να πούμε βεβαίως ότι το αξιοσημείωτο σε αυτή την περιοχή είναι ότι συναντιούνται τρεις λαοί διαφορετικοί, τρία διαφορετικά θρησκεύματα. Είναι οι χριστιανοί, είναι οι μουσουλμάνοι και είναι και οι Εβραίοι βεβαίως. Ακριβώς αυτό. Η συναυλία, το πάρτι αν θέλετε, η γιορτή δεν είναι μόνο αυτό που παρακολουθούμε στη σκηνή απόψε. Βεβαίως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ημίωρο διάλειμμα. Δεν είμαστε τόσο τυχεροί ώστε να δούμε στη ζωντανή σύνδεση το τι ακριβώς συμβαίνει επί σκηνής. Η συναυλία στην πραγματικότητα είναι το συνολικό θέαμα. Είναι η σκηνή, είναι τα συγκροτήματα, είναι ο κόσμος που βρίσκεται στην πλατεία, είναι ο κόσμος που βρίσκεται στα σοκάκια. Επίσης, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, σε μια άλλη ζωντανή σύνδεση υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει η Καθολική Εκκλησία. Και στα 30 μέτρα ή 50 μέτρα περίπου μακρύτερα βρίσκεται ένα τζαμί. Κάτω στην πλατεία, σύμφωνα με στοιχεία που πήραμε λίγο νωρίτερα, βρίσκονται 70% καθολικοί, 20% προτεστάντες και 10% ορθόδοξοι. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό πάρτι, για μια πολυεθνική γιορτή, για μια πολυεθνική υποδοχή του καινούριου χρόνου. Γύρω στις 12 περιμένουμε να ανάψουν χιλιάδες δαυλοί κάτω στην πλατεία. Θα ξεκινήσει η φλόγα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Δήμαρχο, από το σημείο της γέννησης του Ιησού, δηλαδή περίπου 30 μέτρα μακρύτερα από τη σκηνή, 30-50 μέτρα μακρύτερα από τον κόσμο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Την ίδια ακριβώς στιγμή, 2.000 περιστέρια θα φεθούν ελεύθερα στον ουρανό της Βηθλέμ ως μια συμβολική κίνηση, ένα μήνυμα ειρήνης προς τον κόσμο ολόκληρο από μια περιοχή η οποία έχει κουραστεί, έχει ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες από πολέμους, από πράξεις αντεκδίκησης μεταξύ Παλαιστίνιων, Σύριων, Ισραηλινών. Ας ελπίσουμε το μήνυμα αυτό της ειρήνης να γίνει πραγματικότητα. Πάνο Χαρίτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχηθούμε καλή χρονιά. Βεβαίως σε αυτό το μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ευχές στις ελπίδες για καλύτερο αύριο, με ανθρωπιά, ειρήνη και αλληλεγγύη, αλλά και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που εμφανίζονται με την αυγή του 2000, αναφέρονται στα μηνύματά τους οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και η ηγεσία της Εκκλησίας. Τις ευχές του για πρόοδο και ευημερία στην αυγή του νέου αιώνα απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Ακλαμάνης. Πρέπει τώρα να συνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε πετύχει με ένα νέο συλλογικό κοινωνικό όραμα δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας. Με ένα νέο όραμα παιδείας και πολιτισμού. Και αυτή είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους. Για τις σκέψεις αυτές έχουμε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, κάθε πρόοδο. Ενωμένος ελληνικός λαός πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που εμφανίζονται στο ξεκίνημα του νέου αιώνα, επισημαίνει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής. Είμαι βέβαιος ότι το 2000 η χώρα μας θα κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα, που θα αφήσει πίσω τον γκρίζο και το μίζερο, την εξάρτηση και την παρακμή. Με συνεννόηση, με συνένεση και συστράτευση θα κατακτήσουμε τη νέα εποχή. Εύχομαι το 2000 υγεία και χαμόγελο σε όλους. Να βάλουν τέλος στη μυρολατρεία και συνειδητοπάθεια και να αποδειχνούν το 2000 με νέα βήματα για το λαϊκό μέτωπο, καλεί τους εργαζόμενους με το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Κεντρική Τροπή του ΚΚΕ και επισημαίνει ότι ο συμβολισμός της περίοδου που κλείνει πρέπει να είναι η μαζική λαϊκή αντεπίθεση εναντίον των μονοπωλίων και του υπεριαλισμού. Την ευχή με την αυγή της νέας χιλιετίας να ξαναγεννηθεί ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, με ειρήνη, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη, απίφθινε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΔΙΚΗ Δημήτρης Τσοβόλας. Το 1999 κλείνει με αρνητικό απολογισμό για την πλειοψηφία των πολιτών, αναφέρει στο μήνυμά του ο συνασπισμός, επισημένοντας ότι η χώρα στο νέο χρόνο που έρχεται απαιτεί τολμηρές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ριζικές αλλαγές και κοινωνική ενεργοποίηση. Την ευχή ο αιώνας που έρχεται να γίνει η αρχή για να πάρουν σάρκα και οστά οι ελπίδες, τα όνειρα και τα οράματα των Ελλήνων, εξέφρασε το μήνυμά του πρόεδρος πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς. Μηνύματα όμως για την πρωτοχρονιά απίθυνε και η εκκλησιαστική ηγεσία. Είναι ανάγκη να αντισταθούμε και να ανταλλάξουμε τον πολιτισμό της διαφθοράς και της παρακμής
με μια δυναμική, έντιμη και ηθική παρουσία μας μέσα στον κόσμο. Δοκιμάσαμε όλα τα άλλα και αποτύχαμε. Στο μεσουράνημα της τεχνολογίας εμείς νιώθουμε το άδειασμα των ψυχών μας. Η νέα χιλιετία μπαίνει στη ζωή μας και εμείς διαρωτώμεθα πού πηγαίνουμε. Η πίστη τώρα και πάλι τρέφει την ελπίδα για την αλλαγή που βάζει σε κίνηση τις ανεξάντλητες ψυχικές μας δυνάμεις. Αυτές που μας κρατάνε όρθιους στις επάλξεις μας και μας χορηγούν το δικαίωμα στα ουσιώδη της ζωής. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Μήνυμα ειρήνης απίθυνε και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Ας δεηθούμε στο Θεό, τον άναρχο και ατελεύθυντο, ενώπιον του οποίου χίλια έτη ως η ημέρα ή εχθές. Να φωτίσει όλους τους ανθρώπους να πούν όχι στον πόλεμο, όχι στις αιματηρές συγκρούσεις, όχι στην τρομοκρατία. Να ελευθερώνει τους διαφόρους ηγέτες, μεγάλους ή μικρούς, από την αλαζονία και την υποκρισία. Και να τους χαρίζει τη δύναμη να εργάζονται για μια πιο δίκαιη και ειρηνική κοινωνία. Απευθεία σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη Νέα Υόρκη και το Μιχάλη Γρυπιώτη, που βρίσκεται στην Times Square, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων για το Millennium. Καλησπέρα, Μιχάλη, από την Αθήνα. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέση σου, ενώ βλέπουμε αυτό πραγματικά, τη μεγάλη αγορά του Millennium. Βλέπουμε και γυαλιά 2000, δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο. Τη μεγάλη αγορά, λοιπόν, ακριβώς. Millennium, που έχει ξεκινήσει τον καιρό. Καλό βράδυ, λοιπόν, και από εμένα, και χρόνια πολλά. Εδώ, λοιπόν, για να φτάσει κανείς στην Times Square, αυτό που βλέπετε και φοράω τα γυαλιά μου, τα γυαλιά του 2000, είναι το διαβατήριο για να φτάσει κανείς εδώ πέρα, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την πλατεία της Times Square, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ στην Μητρόπολη του κόσμου, στη Νέα Υόρκη, γιορτάζουμε τον ερχομό του 2000 όχι μόνο μία φορά, αλλά 24 φορές. Τι σημαίνει αυτό? Πριν από περίπου 1/4, το 2000 έφτασε στην Ινδία, στις Μαλδίβες και στο Πακιστάν. Εδώ, λοιπόν, είχαμε την αντίστροφη μέτρηση προς το 2000 για εκείνες τις χώρες, και αυτές τις φωνές που ακούτε είναι ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται εδώ δεξιά δίπλα μου, και μπορούμε να τον δούμε αυτή τη στιγμή. Και είναι άνθρωποι που πανηγυρίζουν για ακριβώς για αυτές τις χώρες όπως υποδέχτηκαν τον χρόνο. Τι θα γίνει, λοιπόν, σε λίγες ώρες εδώ, όταν ο χρόνος θα αλλάξει στις 12 στην Αθήνα, θα εμφανιστεί το όνομα της Ελλάδος σε μια μεγάλη βιντεοθόνη εδώ μες στην Times Square. Θα ακουστούν ελληνική παραδοσιακή μουσική και θα βγουν φυσικά και Έλληνες ντυμένοι παραδοσιακά για να χορέψουν μέσα στην Times Square. Το κλίμα φυσικά είναι γιορτινό, φαντασμαγορικό, και είναι συγκεντρωμένοι περίπου αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αναμένεται αυτός ο αριθμός να φτάσει στα 3 εκατομμύρια, καθώς τώρα είναι 2,5 ώρα το μεσημέρι εδώ, και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να απολαύσουν τη Νέα Υόρκη και το Millennium στη Νέα Υόρκη, μένουν όρθιοι ατελείωτες ώρες, και αυτό είναι το τίμημα έξω στο κρύο. Αλλά φυσικά το θέαμα είναι φαντασμαγορικό και κανείς δεν θέλει να το χάσει. Αυτό είναι σίγουρο, Μιχάλη Γρυπιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Υόρκη να πάμε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Παρίσι, και τον Νίκο Αλιάγα, που θα μας μεταφέρει το κλίμα κυριολεκτικά και μεταφορικά, ενώ θα μας μιλήσει επίσης και για το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Νίκο Αλιάγα, καλησπέρα, και πάλι λέγαμε νωρίτερα για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε η Γαλλία αυτές τις μέρες, και όμως έχει το κουράγιο να γιορτάζει αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και μάλιστα θυμήθηκα, ενώ μιλάγαμε νωρίτερα, μία φράση του Σέξπιρ: «Άνθρωπε, εσύ που κατέκτησες όλο τον κόσμο και δεν ξέρεις σε τι γυάλινα πόδια στηρίζεσαι». Κάπως έτσι και στην πόλη του Κοντός πράγματι αντικατοπτρίζεται αυτό που λες απόψε, αν και το Παρίσι είναι η Μητροπολιτική πρωτεύουσα, όχι η Νέα Υόρκη. Άκουσα τον συνάδελφο Παυρίνα, είναι καλύτερα, ελάτε. Αλλά λίγο πιο σοβαρά, πράγματι ο Ζακ Σιράκ μίλησε για τα προβλήματα που γνωρίζει η χώρα τις τελευταίες μέρες, εξέφρασε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, είπε επίσης ότι είναι η ώρα οι Γάλλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να δώσουν τα χέρια τους, να υπάρξει ένα αναμφισβήτητο πνεύμα αλληλεγγύης. Για τον Ζακ Σιράκ το πνεύμα αυτό πρέπει να είναι επίσης και το τσιμέντο της δημοκρατίας, όπως είπε. Η ζωή όμως συνεχίζεται, δηλαδή, όπως και εσύ πολύ σωστά. Η φύση είναι περαστική και ο άνθρωπος πρέπει να χτίσει το μέλλον. Ήμουν πριν από λίγο κάτω από την αυσία του θρεά μου, πιστέψτε με, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, ηλεκτρική. Ο κόσμος σε αυτή την πλατεία, σε αυτό το πεζόδρομο, όπου
έζησαν ιστορικές στιγμές οι Γάλλοι τα τελευταία 50 χρόνια, Ο καιρός είναι καλός, Νίκο. Κάτι... Περιμένει. Ο καιρός είναι καλύτερος. Σταμάτησε να ψιλοβρέχει. Το καλύτερο νέο της ημέρας. Μάλιστα. Άλλωστε νομίζω ότι έβρεξε πάρα πολύ αυτές τις μέρες εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θα ήθελα να σας κάνω ένα μικρό δώρο από την γαλλική πρωτεύουσα. Γιατί όταν μιλάμε για σοπάνι, αν έχουμε λίγο χρόνο, όταν μιλάμε για Παρίσι, μιλάμε για σοπάνι. Και σας είπα, στο Παρίσι είναι καλύτερα από τη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά και του χρόνου μια σκέψη στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Γεια τα χαρά από την πόλη του Φωτός. Καλά να τα περάσετε. Ζηλεύουμε πολύ, Νίκο Αλιάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, το 2000 θα σημάνει μία ώρα μετά τα δικά μας μεσάνυχτα. Παρά τις καταστροφές και τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα που έχει προκαλέσει η πρόσφατη κακοκαιρία, η πρωτοχρονιά, αν και βροχερή, θα είναι θεαματική, όπως άλλωστε αρμόζει στην πόλη του Φωτός. Όλα θα ξεκινήσουν από τον πύργο του Άεφελ. Στις 12 ακριβώς, 12.000 άστρα θα πλημμυρίσουν τον ουρανό, βεγγαλικά και λέιζερ που θα φαίνονται μέχρι και στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Στον πύργο θα ανάψουν τα 18 χιλιόμετρα γυρλάνδες, ενώ οι καμπάνες των 108 εκκλησιών της πόλης θα σημάνουν για 20 ολόκληρα λεπτά. Το εορταστικό πρόγραμμα θα συνεχίσει ως το πρωί κάτω από την αψίδα του Θριάμ. Αν και η βροχή εξακολουθεί να πέφτει στην πόλη του Φωτός, οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω και προετοιμάζονται να υποδεχτούν με βεγγαλικά, με φωτορυθμικά και λέιζερ εδώ, στην πιο όμορφη λεωφόρο του κόσμου, στη λεωφόρο της Σόζελιζε, τη νέα χιλιετηρίδα. Υγεία, ευτυχία και χαρά και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή πόλη. Πολύ ωραία και ταιριάζει σε εμάς τους Έλληνες, πιστεύω. Είμαι Γαλλός. Μ' αρέσει πολύ η Ελλάδα. Μιλάτε γαλλική? Με 11 γιγαντιαίους τροχούς που συμβολίζουν τις πόρτες του 2000, με πυροτεχνήματα, με φωτορυθμικά, με λέιζερ. Με αυτούς τους τροχούς που θα ανοίξουν μια πόρτα στο μέλλον, αναμένεται να συγκεντρωθούν εδώ, στην λεωφόρο των Ελυσίων, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άτομα. Και για όσους δεν περάσουν το απόψινό ρεβεγιόν σε κάποιο παρισινό εστιατόριο με μενού που θα ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις τις 200.000 δραχμές το άτομο, δεν τους μένει παρά να απολαύσουν τις παραστάσεις του δρόμου, κλίμα εορταστικό, με ομπρέλα και παλτό και με φόντο 8.000 αστυνομικούς που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βράγκο συμβολικό, χρονιέρα μέρα στο Παρίσι, είπαμε και εμείς να πετάξουμε καθώς πρέπει το φράγκο αυτό σε αυτό το θαυματουργό παρισινό συντριβάνι. Άντε και του χρόνου μια ευχή. Και από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Ρωσία, όπου εκεί έχουμε άλλου είδους εξελίξεις. Με μια συγγνώμη προς το ρωσικό λαό και αφήνοντας πίσω του μεγάλα οικονομικά προβλήματα και ένα ανοιχτό μέτωπο στην Τσετσενία, ο Μπόρις Γέλτσιν παραιτήθηκε σήμερα, κάνοντας τα βλέμματα όλου του κόσμου να στραφούν στη Μόσχα. Με την ευνηδιαστική αποχώρηση του Γέλτσιν σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης μετασοβιετικής εποχής και ανοίγει μια καινούργια σελίδα στη χώρα που παλεύει εν μέσω πολλών δεινών για τον εκδημοκρατισμό της. Αποχωρώ μαζί με τον αιώνα που φεύγει. Μια φράση του Μπόρις Γέλτσιν σήμερα που δείχνει το ταπαραμέντο σε όλο του το μεγαλείο, τη θορυβώδη, θα έλεγα, φυσιογνωμία του πολιτικού που κυριάρχησε στη χώρα του, αλλά και στη διεθνή σκηνή την τελευταία δεκαετία. Δραγοί Ρωσιάνοι, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня... Έφυγε мази με τον 20ο αιώνα, βάζοντας όμως τη σφραγίδα του στις εξελίξεις της μετασοβιετικής Ρωσίας. Το μεγάλο τώρα ερώτημα είναι κατά πόσο η μεγαλύτερη και πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, με τους πιο φτωχούς όμως πολίτες, θα καταφέρει να ορθοποδήσει στον 21ο αιώνα. Εις βάς. Будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом.
новым веком, дорогие мои. Τι λένε οι απλοί Ρώσοι πολίτες, οι Μοσχοβίτες, για την αποχώρηση Γέλτσιν? Это мужественный поступок, мужественный человек. Я считаю, что он сделал это все разумно и продуманно. Вы знаете, для меня это новость. Я, честно говоря, весь день бегала за подарками и ничего не знала. Хорошо. Я надеюсь, что все, что не делается, все к лучшему. Да, конечно, неожиданно для нас. Но мы ждали этого, но не так быстро. И сильный шаг сильного человека. Я оцениваю его поступок положительно. Это старый больной человек. Ему нужно уже на отдых. Ο Μπορίς Γέλτσιν δεν μπορούσε παρά να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Δεν ανεχόταν ταπείνωση, ούτε ήθελε να δέχεται συμβουλές από τους γιατρούς. Πριν από 8 μήνες οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας απέτυχαν να το διώξουν. Τώρα φεύγει μόνος του. Ωστόσο, πίσω από το πομπόδες της αποχώρησης διακρίνεται σαφώς η επιχείρηση των κύκλων εκείνων που όθησαν κυριολεκτικά τον αποδυναμωμένο βιολογικά πρόεδρο να ανοίξει το δρόμο προς το Κρεμλίνο στον πρωθυπουργό Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο τελευταίος είναι σήμερα το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα είχε σοβαρά προβλήματα μετά από 6 μήνες, αν ο Γέλτσιν ολοκλήρωνε τη θητεία του. Η Τσετσενία ως πηγή άντλησης δημοτικότητας έχει σχεδόν στερέψει. Ο γκρίζος πρωθυπουργός βαδίζει προς την Προεδρία χωρίς να έχει δείξει δείγματα γραφής στη συντηρητική και αποστεωμένη Δύση, η οποία δεν εννοεί να καταλάβει πως η ογκώδης αρκούδα δεν χωρά στα δικά της στενά, απελπιστικά στενά πλαίσια. Το πρόσφατο, το οποίο ήταν και το τελευταίο ταξίδι στην πολιτική καριέρα του Μπορίς Γέλτσιν στο Πεκίνο, και η σημερινή παραίτησή του έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Για όσους τουλάχιστον ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις πινακίδες. Υπό την έννοια αυτή, ο Ρώσος πρόεδρος με την παραίτησή του τώρα προσφέρει μια τελευταία υπηρεσία στη χώρα του. Ας ελπίσουμε ότι ο αιώνας που μπαίνει θα αποτελέσει την απαρχή για την απελευθέρωση νέων πολιτικών δυνάμεων και στη Δύση και στην Ανατολή. Από τη Μόσχα, για την ελληνική τηλεόραση, Δημήτρης Λιάτσος, χρόνια πολλά. Στο Λονδίνο τώρα, οι τυπικοί σε όλα τους Εγγλέζοι φαίνεται πως δεν τα πήγαν και τόσο καλά για τον εορτασμό του Μιλένιουμ. Έτσι ο πολυδιαφημισμένος τροχός της χιλιετίας θα γυρίσει απόψε χωρίς επιβάτες. Ο Λάμπης Συργωτάκης θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα σε απευθεία σύνδεση. Λάμπη, τελικά χρόνια πολλά. Τι έγινε, γιατί δεν τα πήγαν καλά οι Εγγλέζοι? Όπως είπε, ναι, ο τροχός παραμένει στάσιμος, δεν θα λειτουργήσει απόψε. Ο κόσμος όμως γλεντάει πολύ καλά. Στον Τάμεση, στο κέντρο του Λονδίνου, δίπλα στο κοινοβούλιο, και το πανηγύρι βρίσκεται σε μεγάλη εξέλιξη, μόνο που η αστυνομία μέχρι στιγμής είναι μεν ευχαριστημένη, ικανοποιημένη από τη συμπεριφορά του κόσμου, αλλά φοβάται και εκφράζει ανησυχία ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν δραματικά σε λίγες ώρες. Γνωρίζει ότι οι Άγγλοι αγαπούν το ποτό, το αγαπούν πάρα πολύ μάλιστα, ιδιαίτερα με τέτοιο κρύο, και φοβάται ότι πολλοί μεθυσμένοι Άγγλοι θα πέσουν στον κρύο Τάμεση και τα ατυχήματα θα είναι αναπόφευκτα. Γι' αυτό, όπως μάθαμε ανεπίσημα, η αστυνομία έχει διαρρυθμίσει ένα μεγάλο αθλητικό χώρο σε κινητό νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα δυσάρεστα περιστατικά. Λάμπη, σε λίγο αναμένεται και ο πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ για να εγκαινιάσει, όπως έχει πραγματιστεί, τον τροχό της χιλιετίας, που σήμερα το λένε τροχό της ατυχίας. Μάλιστα. Λάμπη, εκτός πάντως από το ποτό, οι Εγγλέζοι έχουν έφεση και στα στοιχήματα. Τι γίνεται φέτος? Ναι, πολύ σωστή αυτή η ερώτηση. Το Millennium μπήκε μέσα στα στοιχήματα, το εκμεταλλεύονται οι bookmakers, και λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος προσφέρουν ορισμένα περίεργα και ενδιαφέροντα στοιχήματα για πράγματα που μπορεί να συμβούν μέσα στο 2000. Παραδείγματος χάρη, προσφέρουν τιμή 3-1 για την περίπτωση που ο πρίγκιπας Κάρολος παντρευτεί την Καμίλα. Αυτή η τιμή δείχνει ότι η πιθανότητα είναι πολύ σοβαρή, δηλαδή να γίνει ο γάμος Καρόλου Καμίλας. Δίνουν 50-1 για την περίπτωση που η επιστήμη κατορθώσει να κάνει πραγματικότητα την εγκυμοσύνη σε άντρα. 500-1 εάν ο πρόεδρος Κλίντον της Αμερικής παντρευτεί την Μόνικα Λουίνσκι. Πάντως έχουν ευρεία γκάμα στοιχημάτων, Λάμπη. Ναι, και 50.000-1 πρέπει να το πω και αυτό, εάν οι εξωγήινοι προσγειωθούν στο Millennium Dome το νέο χρόνο, το 2000. Μάλιστα. Οι Βρετανοί, η αίσθηση που έχεις, τι προσδοκούν από το νέο χρόνο? Οι Άγγλοι προσδοκούν να μείνουν έξω από την Ευρώπη, νομίζω. Διότι παρά το γεγονός ότι ο υποχρεωτικός και ο μεγάλος στόχος του πρωθυπουργού Τόνι Μπλεαρ είναι
να βάλει την Αγγλία στην Νομισματική Ένωση. Ο κόσμος, η πλειοψηφία δεν το θέλει και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον κατά τα άλλα πολύ πετυχημένο Βρετανό Πρωθυπουργό. Μάλιστα, Λάμπη Τσιριγωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καλή χρονιά. Την καλύτερη πρωτοχρονιά της ζωής τους θα γιορτάσουν οι 150 επιβάτες του αεροσκάφους των Ινδικών Αερογραμμών που την παραμονή των Χριστουγέννων κατελήφθη από αεροπειρατές. Μία ολόκληρη εβδομάδα έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροπλάνο κάτω από δύσκολες συνθήκες σε αφγανικό έδαφος και υπό την απειλή των όπλων. Σήμερα οι αεροπειρατές τους άφησαν ελεύθερους και οι ίδιοι έφυγαν σαν κύριοι από το αεροδρόμιο του Κανταχάρ, αφήνοντας όμως πίσω τους νεκρό έναν αεροπειρατή. Το θρίλερ της αεροπειρατείας στο Ινδικό Airbus τελείωσε σήμερα με την απελευθέρωση και των 155 ομήρων που πέρασαν μια μαρτυρική εβδομάδα εγκλωβισμένοι στο αεροπλάνο στο Κανταχάρ του Αφγανιστάν. There has been an agreement for the release of all the hostages in exchange for three militants. Μετά από επίπονες και πολύ ώρες διαπραγματεύσεις, οι Ινδοί αξιωματούχοι συμφώνησαν να αφήσουν ελεύθερα και να παραδώσουν στους αεροπειρατές τρία μέλη του αποσχιστικού κινήματος του Κασμίρ, με αντάλλαγμα να απελευθερωθούν οι όμηροι και οι αεροπειρατές να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μαζί με τους ομοειδεάτες τους μέσα σε 10 ώρες. Έτσι και έγινε λοιπόν και σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς θα γιορτάσουν και οι όμηροι αλλά σίγουρα και οι 5 αεροπειρατές που εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο του Κανταχάρ σαν κύριοι. Οι επιβάτες του Ινδικού Airbus είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αν και είναι ιδιαίτερα εξαντλημένοι και ταλαιπωρημένοι. Οι περισσότεροι αναχώρησαν αμέσως για την πατρίδα τους στην Ινδία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού βρίσκονται οι αεροπειρατές, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι αυτονομιστές του Κασμίρ και πολέμοι της κυριαρχίας της Ινδίας σε αυτή την περιοχή. Μεγάλη βόλτα μας στον κόσμο, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα με κριτικές μαντινάδες και ποντιακά κάλαντα ευχήθηκαν το πρωί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, σωματεία και φορείς. Ο κ. Στεφανόπουλος αντάραξε ευχές και με μικρούς μαθητές που του έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Πολλά χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία, να έχει πάντα, έχει πάντα η προεδρία. Πρώτη η προεδρική φρουρά έδωσε τις καλύτερες ευχές για τον καινούριο χρόνο και τη νέα χιλιετία στον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους και κάθε ευτυχία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε τα χρόνια πολλά στα παιδιά των εργαζομένων στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Αφού γίνεις γιατρός δεν πρέπει να πας στο στρατό. Δεν πάνε όλοι οι άντρες στο στρατό. Λοιπόν, αντί να πας σε άλλη μονάδα, να σε βάλουμε εδώ, στην προεδρική φρουρά. Για τα κάλαντα είχαν τα ποντιακά σωματεία. Αγαπώ πολύ τους ποντίους, είπε ο κ. Στεφανόπουλος και δέχτηκε με χαρά τα δώρα που του πρόσφεραν, ένα νόμισμα και την ποντιακή λύρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή επιτυχία και συνέχεια στα έργα. Εορταστική ατμόσφαιρα στο Προεδρικό Μέγαρο με τα χρόνια πολλά και τα τελευταία πρωτοχρονιάτικα κάλαντα του 20ου αιώνα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσο για τους προσκόπους, είχαν αρκετά να πούν με τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, που έδειξε να γνωρίζει πολλά για την προσκοπική ζωή. Να χαιρετηθούμε με το αριστερό χέρι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, παιδιά. Ο κύριος Στεφανόπουλος άκουσε τα καλά της πρωτοχρονιάς και από την παιδική χοροδία νεφροπαθών, στέλνοντας τις καλύτερες ευχές του. Με μια κριτική μαντινάδα είπε ο μικρότερος του Συλλόγου Κουρίτες καλή χρονιά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την καρδιά μου, Πρόεδρε, μια ευχή θα δώσω. Του χρόνου θα είμαι σήμερα εδώ να σας ανταμώσω. Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και γιορταστική ατμόσφαιρα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του Κέντρου Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών Βούλας έψαλαν τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και την σύζυγό του Δάφνη, ευχήθηκαν καλή χρονιά και δέχτηκαν ευχές και δώρα.